Συγκεντρωνόμαστε σήμερα εδώ, μέρα πανηγυρωμικής απεργίας, για να διαδηλώσουμε ενάντια στην πολιτική που υποβαθμίζει συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα σύστημα υγείας που στα χαρτιά μόνο λέγεται δημόσιο, την ίδια στιγμή που λειτουργεί με όρους ανώνυμης εταιρείας, με υγειονομικούς εξουθενωμένους από την υπερεργασία και τις συνεχείς μετακινήσεις και τους πετσικωμένους μισθούς και ασθενείς πελάτες υπηρεσιών υγείας. Οι επικοινωνιακές σχέσεις τις οποίες έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας σε αυτή την περίοδο, προσπαθώντας να προβάλλουν δίθεν ως ενίσχυση του συστήματος υγείας κάποιες λίγες χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκά προγράμματα επιδιορθώσεις κτηρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις που στόχο έχουν την τόνωση των κερδών των ομήλων της πράσινης ενέργειας και κάποιες λιγοστές προσλήψεις και μάλιστα πολλών από αυτών των εργαζόμενων που εργαζόντουσαν ήδη ως συμβασιούχοι στα νοσοκομεία, προσπαθούν να θολώσουν τη μεγάλη εικόνα διάλυσης και υποβάθμισης του κατάλληλου δημόσιου συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα, το υγειονομικό προσωπικό στενάζει την υπερεργασία λόγω των τεράστιων ελλείψεων και των πετσοκομμένων κατά 50% αποδοχών από το 2012, οδηγούμενο είτε στην παρέτηση είτε στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Πρόβλημα που μεγεθύνεται και στους νέους συναδέλφους, οι οποίοι μένουν ανεκπαίδευτοι, αναλωνόμενοι σε λάτσα, χωρίς καμία προοπτική. Στην περιοχή μας, η εικόνα των δομών υγείας είναι αποκαρδιωτική. Στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης μας, το 1/3 των οργανικών θέσεων παραμένουν κενές, 140-420. Και μάλιστα προκηρύχθηκαν μόλις οι 12 στην προηγούμενη προκήρυξη και καμία στην τελευταία προκήρυξη. Η υγειονομική περίθαλψη σήμερα είναι υπερβολικά δαπανηρή. Βρίσκεται μακριά από τα άτομα με αναπηρία και προϋποθέτει μεγάλο χρόνο αναμονής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποθεραπεία, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν σε άλλη πόλη για να κάνουν τις αναγκαίες θεραπείες, εξετάσεις, επεμβάσεις, είτε να πληρώνουν έξω στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα ανεχθούμε να τους βλέπουμε να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να σώσουν ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες πλήρους διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Είμαστε στο πλάι των αυριανών μας συναδέλφων, όλων των υγειονομικών, επειδή θα είμαστε αύριο στη θέση τους, είμαστε η αυριανή βάρδια των εργαζομένων στα νοσοκομεία, επειδή εξαρτάται η εκπαίδευσή μας από την απαράδεκτη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και επειδή στο κάτω-κάτω οι φοιτητές ιατρικής δεν θα παίξουμε με τις ανθρώπινες ζωές, με το άμα θα έχουμε όλα τα μέσα για να προσφέρουμε αύριο ολόκληρα την επιστήμη μας στον άνθρωπο. Η υγεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας όλο και χειροτερεύει ως αποτέλεσμα των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια, απάνθρωπες εφημερίες, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ράτσα και βαθιά το χέρι στη τσέπη ο λαός για την υγεία του είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία της διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλα αυτά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν κανονικότητα. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κόβει κορδέλες, οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στενάζουν. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση με τις πλάτες των άλλων αστικών κομμάτων που δεν βγάζουν άχνα, δίνει δύσκολους και ανατολικούς εξοπλισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας για να μακελεύουν άλλους λαούς, που η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εφοπλιστών κοστίζει 500.000 την ημέρα, μας λένε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για χρηματοδότηση για την υγεία του λαού. Στο μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, να εξασφαλίσουμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Φυσικά αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται αγώνες και παράλληλα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς οι οποίοι με φανφάρα, με δημόσιες εμφανίσεις, με εκδηλώσεις ότι τα λύνουν όλα, βρίσκονται συνεχώς στα νοσοκομεία μας, στην περιοχή μας και στην Ελλάδα και μας λένε ότι αυτά που ζούμε, αυτά που αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας όταν προσεγγίζει τη δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία μας, ότι αυτά είναι μία αυταπάτη. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε ο άλλος πόλος, ο άλλος δρόμος, αυτή τη δουλειά τους να προσπαθούν από τη μία μεριά να μας εξαπατήσουν και να μας πούν ότι όλα πάνε καλά, και εμείς που βιώνουμε και ξέρουμε από μέσα και αλλά και σαν λαός το τι γίνεται, τον αγώνα μας. Έχει ο αγώνας μας αποτελεσματικότητα. Έχει ο αγώνας μας αποτελεσματικότητα. Κλασικό παράδειγμα, το Καραμανδάριο. Όταν λέγανε ότι δεν υπάρχει τίποτα, όταν ξεχύθηκε και έγινε υπόθεση του πατραϊκού λαού και τα χρήματα βρεθήκανε και μία σειρά ζητήματα λυθήκανε,
και μετά λέγανε ότι αυτά ήταν από την αγωνία τους. Όχι. Η ανάσα του λαού τους οδήγησε να προσεγγίσουν αυτά τα ζητήματα.